Κύριε Κίρτσο, καλή σας Καλημέρα, ημέρα. Καλημέρα, κύριε Κίρτσο. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε, Ελλάδα? Μια χαρά, εσείς? Ελλάδα, σχεδόν όλη Ελλάδα είμαστε. Ελλάδα, έτσι. Ουσιαστικά κάνουμε βέβαια τηλεδιασκέψεις, τηλεψηφοφορίες και όλα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σε πλήρη λειτουργία με φυσική παρουσία δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πριν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τόσο πολύ λέτε. Κύριε Κίρτσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την διαδικασία χαλάρωσης των μέτρων και όπως δήλωνε και όπως έκανε και μέχρι στιγμής, ακολουθεί τις αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής. Γίνεται όμως μεγάλη έτσι φασαρία, τουλάχιστον από την αντιπολίτευση, για το κομμάτι των σχολείων. Και ρωτώ, από τη στιγμή που τα σχολεία δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή δεν επηρεάζουν την οικονομία, και επιπλέον, εντάξει, όλοι έχουμε περάσει από τα θρανία, γνωρίζουμε ότι μάθημα τώρα αυτές τις 10 μέρες πόσο θα είναι ανοιχτά, δεν πρόκειται να γίνει κάτι το ουσιαστικό. Γιατί το ρισκάρει η κυβέρνηση? Διότι μπορεί να μην γίνει τίποτα, αλλά μπορεί και κάτι να γίνει και να έχει πρόβλημα με την αντιπολίτευση. Καλά, το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι με την αντιπολίτευση, το πρόβλημα με τις κυβέρνησεις αν προκύψει είναι με την κοινωνία. Και με την πραγματικότητα, σωστά. Με την κοινωνία θα είναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια δύσκολη απόφαση. Βέβαια, πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε σε μια νέα κανονικότητα, η οποία θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη, αλλά τέλος πάντων θα έχει χαρακτηριστικά κανονικότητας. Είναι μια, δηλαδή μπορείς να επιχειρηματολογήσεις και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση. Τώρα βέβαια, η τρίτη λυκείου, κάτι πρέπει να γίνει με την τρίτη λυκείου, γιατί αυτή πρέπει να δώσει. Η τρίτη λυκείου δεν το συζητάει κανένας. Όχι. Όλοι μιλάνε για τα γυμνάσια λύκεια και ενδεχομένως για τα δημοτικά. Οι πρώτες τάξεις, λύκειο και γυμνάσιο, και αυτό θα, εντάξει, το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, θα το δει. Νομίζω ο μεγάλος προβληματισμός έχει να κάνει με τις μικρότερες τάξεις, όπου οι μαθητές θεωρητικά τουλάχιστον δεν μπορούν και να αυτοπροστατευτούν. Εκεί. Κάθε χώρα δίνει τη δική της λύση. Μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, ότι η Γαλλία ξεκινάει από τις μικρές τάξεις. Γιατί ξεκινάει η Γαλλία από τις μικρές τάξεις? Γιατί θέλει να δουλέψουν οι γονείς, άρα πρέπει τα παιδιά κάπου να πάνε. Βέβαια, το κοινωνικό μοντέλο στην Ελλάδα είναι κάπως διαφορετικό, με την έννοια ότι πάρα πολλοί γονείς έχουν τη βοήθεια των ηλικιωμένων, των παππούδων και των γιαγιάδων, που στην περίπτωση της Γαλλίας, του Βελγίου και άλλων χωρών, οι περισσότεροι από αυτούς ή πολλοί από αυτούς είναι στα γηροκομεία, και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει τέτοιο υψηλό αριθμό θανάτων. Δηλαδή, άμα κάνουμε μια ανάλυση των θανάτων στο εξωτερικό από κορονοϊό, περίπου οι μισοί έχουν σχέση με τα γηροκομεία, γιατί έχει επικρατήσει ένα διαφορετικό μοντέλο, όπου οι μεγάλοι, όταν πια είναι σχετικά ανήμποροι, πηγαίνουν σε έναν οίκο ευγυρίας και δεν έχουν τη διευρυμένη οικογένεια που έχουμε εμείς. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, θα δούμε αν θα ανοίξουν βέβαια οι μικρές τάξεις, γιατί διάβασα σήμερα ότι σε μια δημοσκόπηση που 55% του κόσμου έχει αντίθετη άποψη και η κυβέρνηση έχει πει ότι θα το δει, δεν έχει πει ότι θα το κάνει. Άρα, ναι, δύο φορές ο Πρωθυπουργός το τόνισε ότι θα το επανεξετάσει, που αυτό εγώ το ερμηνεύω ότι μάλλον δεν θα ανοίξουν. Ίσως και να μην ανοίξω. Πάντως, επειδή και εγώ έχω πρώην μνημονεύτων ετών, έχω περάσει από τα θρανία, όντως η τελική ευθεία δεν δίνει μεγάλη σημασία. Από την άλλη, η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία και η κοινωνία, γιατί αυτό έχει σχέση και με τον τουρισμό, αλλά και ο τουρισμός είναι μια πολύ μπερδεμένη υπόθεση, γιατί και εμείς καλά να πάμε, που θα δούμε πόσο καλά θα πάμε, θα πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, που πέρσι έστειλε το 19% του συναλλάγματος του τουριστικού, το φέραν οι Γερμανοί, δηλαδή ήταν αυτοί που φέραν το περισσότερο συνάλλαγμα στη χώρα μας, έχει δηλώσει ότι μέχρι 15 Ιουνίου ισχύει ο αποκλεισμός των αεροδρομίων κτλ. Άρα δεν υπάρχει τουριστική δυνατότητα και θα δούμε στη συνέχεια αν θα χαλαρώσουν. Επομένως, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα, να επιστρέψουμε στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν οδηγεί κατευθείαν στην επανεκκίνηση της οικονομίας, γιατί τώρα μπαίνουμε σε ένα τουριστικό καλοκαίρι,
που μπορεί να αποδειχθεί και ανύπαρκτο. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να μείνω λιγάκι στο θέμα των σχολείων, κύριε Κίρτσο. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση και αυτό που που καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ασκείται πιέση στην κυβέρνηση από την ιδιωτική εκπαίδευση, από μεγάλα ιδιωτικά σχολεία και γι' αυτό. Και εντάξει, τώρα... Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό. Ναι. Το σχόλιο μου είναι ότι συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει θύμα της προπαγάνδας. Δηλαδή έχει κατασκευάσει την εικόνα ενός Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ενδοτικός, αλλά να που έβαλε τη θέση του τον Ερντογάν στη θέση του στο θέμα του Εύρου. Έχει ένα Μητσοτάκη ο οποίος είναι κοινωνικά αδιάφορος έως ανάλγητος, αλλά να που ο Μητσοτάκης έφερε τις καλύτερες επιδόσεις στην προστασία της δημόσιας υγείας στην Ευρωζώνη τουλάχιστον. Έχει την εικόνα ενός Μητσοτάκη που έχει διαλύσει τα νοσοκομεία, άρα δεν υπάρχουν και μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά να που όλα λειτουργήσαν σχεδόν άψογα και δεν είχαμε εικόνες αποκάλυψης που είχαν στην Ισπανία, την Ιταλία, χώρες με πολύ καλύτερα συστήματα υγείας από τα δικά μας. Επομένως τώρα πάμε στο γνωστό τροπάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει κάπως να ανανεώσουν το ρεπερτόριό τους, διότι είναι και λίγο εκνευριστικό. Εγώ δηλαδή σαν ευρωβουλευτής που με καταγγέλουν ότι είμαι πολιτικό όργανο των συμφερόντων και πρέπει να συνομιλώ με τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κατά την άποψή μου και αξιοπροθέστατος άνθρωπος. Αλλά στην περίπτωση του Κόκαλη που τον κάνανε ευρωβουλευτή δεν είπαμε συμφέροντα, αλλά να κάτσουμε να τα ψάξουμε, να τα βρούμε στα μέτρα που ενδεχομένως θα πάρει η κυβέρνηση για τη λειτουργία των σχολείων. Το παρατραβάνε οι άνθρωποι, γι' αυτό και βλέπουμε ότι η αξιοπιστία τους είναι περιορισμένη. Μάλιστα. Κύριε Κίρτσο, η ύφεση αναμένεται στη χώρα μας, όπως λένε διάφοροι ξενικοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 15. Ο λόγος που υπάρχουν τόσο πολύ μεγάλες αποκλίσεις είναι λόγω του ότι είμαστε εκτεθειμένοι πολύ στον τουρισμό, οπότε δεν γνωρίζουμε πώς θα πάει ο τουρισμός, άρα γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι αποκλίσεις. Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε για τον τουρισμό και με τη Γερμανία και με τα ανοίγματα των αεροδρομίων. Είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις στους εισερχόμενους, διότι προφανώς αν κάποιος από το εξωτερικό θέλει να πάει διακοπές θα προτιμήσει την Ελλάδα γιατί είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου. Είμαστε έτοιμοι όμως να κάνουμε τις απαραίτητες μετρήσεις σε αυτούς που θα εισέρχονται? Κατά την άποψή μου πρέπει να πάμε στο κινέζικο μοντέλο και εν μέρει στο γερμανικό, αλλά οι Κινέζοι είναι πρωταθλητές σε αυτά, δηλαδή μαζικές εξετάσεις και η χνηλάτιση εξαντλητική. Αυτό βέβαια θέτει ορισμένα ζητήματα ιδιωτικότητας, παρακολούθησης του ατόμου κτλ. Εντάξει, ίσως αυτά οι Κινέζοι που συνδυάζουν το κομμουνιστικό καθεστώς με την ψηφιακή οικονομία να το έχουν παρακάνει, αλλά σίγουρα συμφωνώ ότι χωρίς μαζικά διαγνωστικά τεστ δεν πάμε πουθενά. Επειδή παρακολουθώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάνουμε σχετικές τηλεδιασκέψεις με τον κύριο Μεϊμαράκη και τους άλλους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και προχθές είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Τουρισμού και τον Υφυπουργό Τουρισμού, οι παράγοντες του τουρισμού στην Ελλάδα έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους Γερμανούς, Ιταλούς, Νορβηγούς συναδέλφους τους και ζητάνε έτσι υγειονομικά πρωτόκολλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι κάθε χώρα κάνει τα δικά της, οπότε ώστε να συντονιστούν οι χώρες μεταξύ τους, γιατί δεν υπάρχει κοινή πολιτική υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να περάσουν 2-3 τουριστικά καλοκαίρια. Άρα εμείς πρόχνουμε για κοινά ευρωπαϊκά πρωτόκολλα υγείας και η πρωτοβουλία που παίρνουν, αυτή που σας ανέφερα, είναι οι εξετάσεις να γίνονται στη χώρα από όπου φεύγει ο τουρίστας. Δηλαδή την εξέταση θα την κάνει πριν, δεν ξέρω πώς ακριβώς, υποθέτω στο αεροδρόμιο ή με κάποιον τρόπο, αλλά ας πούμε αν είναι Γερμανός τουρίστας που μας έρχεται από τη Γερμανία, θα εξεταστεί στη Γερμανία, δεν θα εξεταστεί στην Ελλάδα. Και αυτό βέβαια έχει λογική, γιατί το ξεκίνημα του ταξιδιού του είναι στη χώρα προέλευσής του.
Συμφωνώ όμως μαζί σας, αν είναι αυτό το νόημα της ερώτησης, ότι είμαστε πίσω σε ό,τι αφορά τα μεγάλης κλίμακας, μεγάλου αριθμού διαγνωστικά τεστ. Κύριε Κίτσο, έχω ακούσει τον κύριο Βαρουφάκη σε συνέντευξή του στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι θα πάμε σίγουρα σε πέμπτο μνημόνιο, και την επιχειρηματολογία του την βάσισε στο εξής επιχείρημα. Είπε ότι πηγαίνουμε σε μια ύφεση περίπου 10 με 15%. Κάποια στιγμή οι θεσμοί θα πούνε εντάξει, δεν θέλουμε 3,5% πλεόνασμα διότι είχαμε τον κορονοϊό, αλλά σπάμε στο μείον 5. Άρα για να πάμε από το μείον 15 στο μείον 5 πρέπει να πάρετε μέτρα. Άρα μνημόνιο. Την επιχειρηματολογία αυτή πώς την κρίνετε? Εντάξει, ο Βαρουφάκης είναι ένα άτομο περιορισμένης αξιοπιστίας, αλλά αυτό δεν αποκλείει να έχει ένα σωστό επιχείρημα. Και βέβαια η αξιοπιστία του είναι περιορισμένη, γιατί όλα τα ήξερε το πρώτο εξάμεινο του 2015 και μας έφερε ένα επιπλέον μνημόνιο και διέλυσε και το τραπεζικό σύστημα με αυτά που έκανε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει και σήμερα. Γιατί τώρα τι έχουμε πάθει? Έχουμε τα υπολείμματα της προηγούμενης κρίσης του 2015, ενώ έρχεται η νέα κρίση και γι' αυτό βρισκόμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει νέο μνημόνιο, γιατί επειδή είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βλέπω ότι όλοι είναι πιο ελαστικοί. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί που είναι οι οπαδοί της δημοσιονομικής ορθοδοξίας, έχουν σπάσει ρεκόρ σε κρατικές παρεμβάσεις. Οι κρατικές παρεμβάσεις υπέρ των επιχειρήσεων και των διαφόρων επαγγελματικών κλάδων στη Γερμανία υπολογίζονται αυτή τη στιγμή, με αυτά που χθες η Φόντερ Λάιεν, γιατί είχαμε συνεδρίαση των Ευρωβουλευτών, τηλεδιάσκεψη, τηλεσυνεδρίαση των Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με εισηγήτρια την Φόντερ Λάιεν, μας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή οι κρατικές βοήθειες που έχουν δοθεί είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 1,83, με τα μισά λεφτά να προέρχονται από μία μόνη χώρα. Δεν είπε το όνομα της χώρας, αλλά υποθέτω ότι είναι η Γερμανία, δεν υπάρχει άλλη χώρα με τέτοιες δημοσιονομικές δυνατότητες. Επομένως, όταν η Γερμανία ρίχνει 900 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την οικονομία της και κυρίως τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς κλάδους, καταλαβαίνουμε ότι χαλαρώνουν τα κριτήρια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Άρα ο κίνδυνος για ένα μνημόνιο περιορίζεται. Όμως, από τη στιγμή που θα έχουμε μια ύφεση της τάξης του 10%, αυτή είναι η εκτίμηση, και δεν βλέπω να παίρνει γρήγορα μπρος ο τουρισμός μας, δηλαδή όπως εξηγήσαμε, μέχρι 15 Ιουνίου είναι χαμένο το παιχνίδι, μετά να δούμε τι θα προλάβουμε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, αν θα προλάβουμε. Από τη στιγμή που είσαι μια τόσο μεγάλη ύφεση, πέφτει το βιωτικό επίπεδο, δεν γίνεται διαφορετικά, και μπορεί να μην πέσει σε επίπεδο σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση μείωση του μισθού τους, που νομίζω και ελπίζω δεν θα φτάσουμε εκεί. Αλλά για σκεφτείτε τον άλλον που ζει από τον τουρισμό, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον άλλον που είναι στην εστίαση και πρέπει να βγάζει λιγότερα τραπέζια και με πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Επομένως, είμαστε αντιμέτωποι με μια πτώση του εισοδήματος και του βιωτικού μας επίπεδου. Συνολικά, σαν κοινωνία, δεν είμαι καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και τώρα έρχονται οι μάγοι που μας οδήγησαν σε αδιέξοδο χωρίς λόγο το 2015, να προβλέψουν ότι για όλα αυτά ο Μητσοτάκης και ότι αυτό που θα έρθει, που θα είναι σίγουρα δυσάρεστο, γιατί είναι δυσάρεστο από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γερμανία, μέχρι και εγώ δεν ξέρω πού, φταίει ο Μητσοτάκης κτλ. Κτλ. Εδώ βέβαια θα μετρηθεί, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι έρχονται μεγάλες δυσκολίες, εδώ θα μετρηθεί και η αξιοπιστία κάθε πολιτικού. Όλοι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κίρτσο, πως θα έχουμε μεγάλη δυσκολία τα επόμενα χρόνια και μπορεί να μην έχουμε μνημόνιο. Το σίγουρο είναι ότι η οικονομική κρίση ξανά είναι μπροστά μας. Πιστεύετε ότι σε σχέση με το 10 θα είναι μεγαλύτερη? Ναι, μεγαλύτερη θα είναι. Δηλαδή, όλοι το λένε αυτό.
Καταρχήν είναι πιο σύνθετη. Γιατί άρα θα βιώσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αν πιστεύαμε ότι περάσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη, τραγική κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, μας περιμένουν ακόμη χειρότερα, έτσι. Ναι, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα για να πάμε στην Ευρωζώνη. Στην κορύφωση της κρίσης, το 10 νομίζω, η πτώση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ήταν 4,9% στην Ευρωζώνη. Τώρα η επίσημη πρόγνωση για την Ευρωζώνη είναι 7,5%, δηλαδή 50% πάνω από την κλίμακα της κρίσης του 2008-2009. Επομένως, εμείς που έχουμε ήδη πέσει ένα 23-24% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην προηγούμενη κρίση και πάνω εκεί που πηγαίναμε κάπως να ανασάνουμε, ιδιαίτερα μέσω τουρισμού, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα πτώση της τάξης του 10% με προοπτική να καλύψουμε τον επόμενο χρόνο τη μισή από αυτή την πτώση. Να πάμε δηλαδή να πάρουμε πίσω ένα 5%. Δηλαδή έχουμε μια διετία μπροστά μας με ένα πρόσθετο 5% που αθρίζεται στο 23%. Και βέβαια προτού μας πιάσει η μαύρη απελπισία, διότι είναι νέα πτώση πάνω στη μεγάλη πτώση, θα σου πω ότι έχουμε κάποια πλεονεκτήματα. Δηλαδή, πρώτον, έχουμε μια καλή ψυχολογία, γιατί περιορίσαμε τον αριθμό των θανάτων λόγω κορονοϊού και είναι διαφορετικό να έχεις 140 θανάτους, 139 πόσους ακριβώς έχουμε, και διαφορετικό να έχεις 7.500 που έχει το Βέλγιο, που είναι έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών. Εννοείται πως θα πήγαμε περίφημα σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό με ίδιο πληθυσμό με εμάς και έχει 50 φορές περισσότερους θανάτους. Αλλάζει την ψυχολογία. Και το άλλο, αυτή η πτώση του 23% από μια άποψη μας έχει προετοιμάσει για τα δύσκολα. Μας έχει κάνει έτσι ανθεκτικούς, γιατί δεν ξέρουμε τώρα... Και υπομονετικούς όμως, και υπομονετικούς, κύριε Κίρτσο, γιατί δεν ξέρω. Νομίζω πως έχει εξαντληθεί και η υπομονή των Ελλήνων, γιατί το μέλλον... έχει εξαντληθεί, αλλά από την άλλη καταλαβαίνουμε... Το παρελθόν ήταν δύσκολο, το παρόν επίσης ζωφερό το μέλλον. Το αδιέξοδο συνεχίζεται σε κάθε... Αλλά εδώ είναι κάτι σαν ανωτέρα βία μας έχει χτυπήσει. Mm-hmm. Δηλαδή χτυπάει και την ζήτηση και την προσφορά. Δεν μπορείς να πεις ότι σε έριξε έξω μια κυβέρνηση η οποία χαλάρωσε το 2007-2008 ή πιο πριν. Δεν μπορεί να τα πεις αυτά τα πράγματα που είχαν μια βάση σε ό,τι αφορά την προηγούμενη κρίση. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι. Εδώ κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μαζέψουμε το κόστος, να περιορίσουμε μισθούς, συντάξεις, τα πάντα. Δηλαδή, όποια και να ήταν η κυβέρνηση, προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η πολιτική της. Έχουμε όλα τα πιστοποιητικά, τα ευρωπαϊκά, ότι η δουλειά έγινε τέλος πάντων, με κάποιες καθυστερήσεις, κάποιες παραλήψεις, αλλά έγινε η βασική δουλειά. Άρα, ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που μας χτύπησε δεν έχει σχέση με πολιτικές αποφάσεις. Ναι, σίγουρα. Και είναι εκπαιδευμένο στα δύσκολα, μην το υποτιμάμε αυτό, διότι τώρα θα δούμε τι αντοχή, για παράδειγμα, έχουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν πίσω τους δεκαετίες ανόδου του ιδιωτικού επίπεδου, αισθάνονται έτσι πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, καμιά φορά γίνονται και άλλα ζώνες. Θα δούμε όμως, δηλαδή ένα μείον 6 που είναι η καλύτερη πρόγνωση για αυτούς, που είναι η κυβερνητική πρόγνωση, έως μείον 9% που είναι η επιχειρηματική τάξη προβλέψει στη Γερμανία, πώς θα αντιδράσει αυτό το σύστημα. Να δούμε πώς θα αντιδράσουμε, κύριε Κίρτσο, γιατί έρχεται μετά και η αγανάκτηση, κατ' επέκταση και οι κοινωνικές αναταραχές και μην ξεχνάμε πως εκπνέει και ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Βρισκόμαστε στο παραένα, έτσι, και ακόμη δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ναι, από την άλλη όμως δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχεί κανείς αν δεν έχει τα οικονομικά μέσα αυτό ότι πάρουν την πρώτη κατοικία. Δηλαδή είναι κάτι που δεν θέλει η κυβέρνηση. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να γίνει σε αυτές τις συνθήκες, γιατί τώρα αρχίζουν να λειτουργούν τα δικαστήρια, τα υποθυκοφυλακία και όλα αυτά. Βέβαια, αν ορισμένοι είναι κακοπληρωτές και εξαρτάται τι είδους πρώτη κατοικία. Πάντως, αυτοί που επενδύουν ότι ξαφνικά θα αρχίσουν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και μια κυβέρνηση θα καλύπτει αδίστακτους τραπεζίτες κτλ., νομίζω ότι θα αποδειχθούν εκτός τόπου και χρόνου. Όχι, αλλά αναπόφευκτα, εάν δυσκολέψουν τα οικονομικά του καθενός, το καταλαβαίνετε και εσείς, κύριε Κίτσο, δεν είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που θα έχει. Οπότε αναπόφευκτα
θα έχουν. Ναι, είναι δύσκολο, συμφωνώ μαζί σας, και διαβάζοντας τον οικονομικό τύπο βλέπω ότι αρχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των δανείων που ξανά που δεν εξυπηρετούνται και προστίθεται στα κόκκινα δάνεια του παρελθόντος, δηλαδή της κρίσης του 2008-2009. Και ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Και ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Ναι, μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Μην νομίζετε όμως ότι και οι τράπεζες θα κάνουν ό,τι θέλουν. Καταρχήν και οι τράπεζες είναι σε άθλια κατάσταση και θα πρέπει να δει η κυβέρνηση σε κάποια φάση τι θα γίνει με το τραπεζικό σύστημα. Ας το ελπίσουμε να υπάρξει ότι μια. Η σημερινή του μορφή μπορεί να αντέξει τις πιέσεις στο τραπεζικό σύστημα, διότι απλούστατα ο κόσμος, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν είναι θέμα κουλτούρας πληρωμών που λένε και τα λοιπά. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα με μισούς μισθούς, με εκπεριτροπής εργασίας, με μειωμένα μισθούς, ωράρια. Δηλαδή, θα δούμε μπροστά μας ένα διαφορετικό εργατικό. Τα τουριστικά επαγγέλματα πώς θα πληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κίρτσο. Εγώ ευχαριστούμε, κύριε Κίρτσο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας.